Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο παραδοσιακού ξυρίσματος. Διαφορετικό το σημερινό ξύρισμα, δεν θα κάνω δοκιμή κάποιας μηχανής ή κάποιου άλλου προϊόντος, αλλά θα δεχτώ την πρόσκληση που μου έκανε ο Κώστας από το Another Day Another Save για να κάνω ένα ξύρισμα με τα αγαπημένα μου προϊόντα. Αρκετά δύσκολη η επιλογή, διότι έχω πάρα πολλά αγαπημένα προϊόντα, δηλαδή σχεδόν με όλες τις μηχανές και όλες τις κρέμες και τα σαπούνια που έχω δοκιμάσει πλέον παίρνουν ένα πάρα πολύ καλό ξύρισμα. Επίσης, γενικά ένα πετυχημένο ξύρισμα έχει να κάνει και με τη διάθεση. Εγώ πώς λειτουργώ δηλαδή, πριν ξεκινήσω το ξύρισμα, πηγαίνω, ανοίγω το ντουλάπι μου, παίρνω τα σαπούνια, τα μυρίζω, τα aftershave για να δω τι θα βάλω, τι θα χρησιμοποιήσω ανάλογα με τη διάθεση της ημέρας. Και αυτό αλλάζει κάθε φορά, δηλαδή π.χ. μπορεί να πιάσω το προράσο, το σαμαλόξυλο που μου αρέσει πάρα πολύ, να το μυρίσω και να πω ναι, πάμε να ξυριστούμε σήμερα, αύριο να το πιάσω και να πω η διάθεσή μου είναι διαφορετική, να πω όχι, όχι, δεν μπορώ να ξυριστώ με αυτό. Το ίδιο ισχύει και με τα aftershave. Αλόγως λοιπόν τη διάθεσή μου χρησιμοποιώ και τα προϊόντα, οπότε η επιλογή ήταν αρκετά δύσκολη. Κατέληξα λοιπόν στα προϊόντα που παίρνω και χρησιμοποιώ τις περισσότερες φορές, έτσι αυθόρμητα μου βγαίνει, και κατάληξα στο setup που θα δούμε τώρα. Θα ξεκινήσω λοιπόν από το τέλος. Παλμάκι. Για μένα, ένα από τα δύο καλύτερα που έχω, το ένα της Calliston που έχετε δει τώρα τελευταία και χρησιμοποιώ στα τελευταία βίντεο, και το άλλο είναι το του Κορέ. Ένα φοβερό palm το οποίο ταιριάζει πάρα πολύ στη δική μου επιδερμίδα. Aftershave palm λοιπόν, Κορέ με καλέτουρα και ginseng. Λοσιόν είναι ανάμεσα σε δύο. Είναι και τα μπουκαλάκια που έχω χρησιμοποιήσει περισσότερο και φαίνεται. Το ένα είναι το Old Spice, το Walthorn. Μ' αρέσει πάρα πολύ, αλλά λόγω εποχής δεν μου ταιριάζει τόσο. Για χειμωνιάτικο, λεμονίζει λίγο. Δεν ξέρω, το χρησιμοποιώ πιο πολύ το καλοκαίρι και την άνοιξη. Και όπως είπα, έχει να κάνει με τη διάθεση, με την διάθεση που έχω. Τώρα δεν μου ταιριάζει αυτή τη στιγμή πολύ αυτό. Και θα πάω στο αμέσως επόμενο. Το X-Polt από τη Sien. Είναι μέχρι τη μέση περίπου. Το χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά. Μου αρέσει πάρα πολύ η μυρωδιά του. Και επίσης είναι και ένα, το μόνο aftershave που αρέσει τόσο πολύ στη σύζυγό μου, οπότε ένας λόγος να το χρησιμοποιώ και περισσότερο. Σαπούνι κρέμα. Κατέληξα στην Palm Olive. Φτηνή, τίμια, πάρα πολύ καλή. Πινελάκι. Αυτό που χρησιμοποιώ πάλι τώρα τελευταία, το πρώτο μου πινέλο. Το είχα χρησιμοποιήσει σε ένα-δύο ξυρίσματα όταν ξεκίνησα πριν ένα χρόνο το παραδοσιακό ξύρισμα. Με το είχα αφήσει στην άκρη γιατί μου φαινόταν μεγάλο. Όμως τώρα κάνω αποκλειστικά όλα τα ξυρίσματα με το Hero το 49 της Omega. Πάρα πολύ ωραίο πινέλο. Και μηχανή. Μηχανές έχω αρκετές. Όπως είπα, με τις περισσότερες παίρνω απολαυστικά ξυρίσματα, αλλά αυτή που χρησιμοποιώ τις περισσότερες φορές και την παίρνω έτσι όπως είπα αυθόρμητα, δεν ξέρω πώς μου βγαίνει, είναι η μέλλον της Yagi. Έχω πάρει μόνο την κεφαλή, μου αρέσει πάρα πολύ να τη συνδυάζω με τη λαβή από την κινέζικη που έχω τη JG. Ένας συνδυασμός που με βολεύει πάρα πολύ και μου δίνει πάρα πολύ ωραίο ξύρισμα. Και φυσικά, λεπίδα. Λεπίδα που για μένα είναι το πιο σημαντικό εργαλείο στο παραδοσιακό ξύρισμα. Δηλαδή, ό,τι σαπούνι και να βάλω, ό,τι
ό,τι μηχανή σχεδόν και να χρησιμοποιήσω, θα μου φέρουν και ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Είναι η λεπίδα. Η λεπίδα, η αγαπημένη μου, αυτή τη στιγμή έχει τελειώσει. Δεν έχω και δεν έχω πάρει ακόμα. Είναι η Gillette Platinum. Δεν την έχω όμως. Οι αμέσως επόμενες είναι η Nasset και η Perma Sharp. Οπότε έχω φορτώσει μία Perma Sharp. Και με αυτή θα κάνουμε το σημερινό ξύρισμα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Pre-save δεν κάνω τίποτα. Και πάμε να κάνουμε μαζί το αγαπημένο μου ξύρισμα. Πάλι πολύ όπως είπαμε, την κόκκινη και η πράσινη το ίδιο είναι, απλά είναι έτσι λίγο πιο καλοκαιρινή, οπότε επιλέγω την κόκκινη. Έχω κάνει αρκετά ξύρισματα με αυτή την κρέμα αγαπημένη. Θα βάλουμε εδώ μια γενναία ποσότητα. Την επιλέγω επίσης επειδή έχει έτσι ένα ουδέτερο άρωμα. Στραγγίζω καλά καλά το πινέλο και πάμε να ξεκινήσουμε μπολάδερι. Αγαπημένο μου μπολάκι, αυτό το πύλινο φυσικά από γιαούρτι. Το έχω δείξει σε άλλο βίντεο που έχω κάνει κάτω τις τρυφούλες. Νεράκι. Λοιπόν, έτοιμη μαρέγκα από την Palmolive. Πλούσια, γρήγορη. Πάρα πολύ ωραία. Και πάμε να απλώσουμε στο πρόσωπο. Το πινέλο, όσο το χρησιμοποιώ, τόσο μαλακώνει. Εντάξει, έστειξα μαρέγκα τώρα για 15 πειράσματα. Είμαι έτοιμος. Λοιπόν, αγαπημένο μου μηχανή. Μία από τις αγαπημένες, τέλος πάντων, μηχανή που χρησιμοποιώ, όπως είπα, τις περισσότερες φορές στα ξυρίσματά μου και off camera. Κεφαλή Yagi Melon, τοποθετημένη πάνω στην λαβή από την JG. Το περισσότερο βάρος, όπως εγώ πει, με βολεύει στην κεφαλή. Φορτωμένη με Perma Sharp, αγαπημένη πρώτη χρήση. Palmolive κρεμούλα στο πρόσωπο, γένεια 4 ημερών ή 5, δεν θυμάμαι ακριβώς. Πάμε για το πρώτο απολαυστικό πέρασμα. Αυτό το ότι κρατάει μέσα νερό στα κενά που έχει το top cup, βοηθάει στην ολισθηρότητα
και στο κόψιμο της τρίχας. Με έχει βολέψει πάρα πολύ. Είτε βιάζομαι και θέλω να κάνω γρήγορο ξύρισμα, είτε να θέλω να το απολαύσω, ανοίγω το ντουλάπι. Η πρώτη που μου έρχεται στο μυαλό είναι η μέλλον. Δεν ξέρω γιατί. Όμως, όπως σας είπα, με όλες τις μηχανές που έχουμε, τις περισσότερες δηλαδή, παίρνω πάρα πολύ καλά ξυρίσματα και χωρίς ερεθισμούς, τέλει όλα. Αυτή που ίσως έτσι λίγο με δυσκολεύει και τη φοβάμαι το εισαγωγικό είναι η αντιγραφή της Future, την Q-Safe που έχω. Έχω ξυριστεί μία που έχω κάνει το βίντεο και άλλη μία. Τη βρίσκω αρκετά επιθετική. Μόλις οι υπόλοιπες όμως, ανάλογα στην περίσταση βέβαια και τη διάθεση όπως έχω πει, αλλά παίρνω πολύ καλά ξυρίσματα. Πάει το πρώτο χέρι, να ρίξω λίγο νεράκι και πάμε για το δεύτερο. Πάμε δεύτερο πέρασμα. Φοβερή γλιστράδα η Palm Olive. Θα μπορούσε να ήταν στη θέση της και η τσέλα. Όμως είναι αυτό που έλεγα ότι δεν την επιλέγω πάντα, επειδή έχει και έντονη η μυρωδιά. Το αμύγδαλο μου αρέσει, αλλά δεν είναι για όλες τις ώρες. Επέλεξα λοιπόν, ξαναλέω, προϊόντα που επιλέγω, ας πούμε, χωρίς πολλή σκέψη, έτσι αβίαστα, που μου δίνουν απολαυστικά ξυρίσματα. Γλυκύτατη μέλλον. Monkey Open Comp είναι πολύ ωραία, πολύ γλυκιά.
και αν της έχεις βάλει και μία λεπίδα που σε βολεύει. Φανταστική. Η λεπίδα. Το σημαντικότερο από όλα για μένα. Δεν έχω βάλει δηλαδή Nasset, Perma Sharp ή Platinum σε κάποια μηχανή και να πω ότι δεν λειτουργούν σωστά. Δεν γίνεται. Και μόλις τελείωσε ένα απολαυστικότατο ξύρισμα με γένεια αρκετών ημερών, χωρίς ερεθισμούς. Τέλειο. Βαθύ ξύρισμα, πολύ ωραία. Ξεπλένω και έρχομαι για το τέλος. Ώρα για 6 volt. Φοβερό πράγμα. Είναι το μοναδικό αυτοστέι, αυτό και το Wolf Horn της Old Spice που έχει φτάσει στη μέση και λίγο πιο κάτω. Το χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά, το έχω εδώ πέρα δίπλα μου. Κατάχρηση πάμε. Για τσούξιμο να μην το συζητήσουμε έτσι. Τίποτα σαν να μην έχει περάσει ξηράφι από το πρόσωπό μου. Το παραμικρό φανταστικό και φυσικά αναμενόμενο. Να το ξαφνίσουμε λίγο. Για να περάσουμε στο μπαλμ του κορέ. Και πάμε για βαρμάκι. Φανταστικό. Λίγο μπαλμάκι χρειάζεται γιατί εντάξει υπάρχουν λίγο καλή είναι αλλά ποσέι δεν έχει και κάτι το ιδιαίτερο. Η δική μου επιδερμίδα χρειάζεται νυδάτο σίγουρα γιατί ξεραίνεται με την αφήσω έτσι. Και ό,τι καλύτερο γι' αυτό είναι το μπαλμάκι του κορέ φοβερό. Τέλεια. Με τις υγείες μου. Απολαυστικό το ξύρισμα, όπως φυσικά το περίμενα. Πάμε λίγο να δούμε πάλι το αγαπημένο μου setup. Είπαμε Aftershave Palm Core, λοσιόν Sheen Expolt, φανταστική κρεμούλα Palmolive, πινέλο. Κοιτάξτε μαρέγκα που έχει ακόμα 49 της Omega ο Hero's. Φοβερή πινελάρα. Και μηχανή. Yagi Melon κεφαλή φορτωμένη με Perma Sharp πρώτη χρήση. Τοποθετημένη πάνω στην ξύλινη και μεταλλική βέβαια. Λαβή από την JG. Αυτός λοιπόν είναι ο αγαπημένος μου συνδυασμός, ένας από τους αγαπημένους μου συνδυασμούς τέλος πάντων, που μου δίνει ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Θα ήθελα λοιπόν με τη σειρά μου να προσκαλέσω τους δύο Κωστίδες, τον Κώστα από το Κώστα Saves και τον Κωνσταντίνο από το Don't Save the Pianist. Θα χαρώ πολύ να δω τα βίντεο τους με τα αγαπημένα τους προϊόντα. Εμείς θα τα πούμε σε ένα άλλο βίντεο με δοκιμή αυτής εδώ της μηχανής που βρίσκεται σε αυτό το κουτάκι.
παραγγελία από την Κίνα, μου ήρθε σήμερα. Έλεγα να το δοκιμάσω σήμερα, έπρεπε να κάνω και το βίντεο με την πρόσκληση από τον Κωνσταντίνο, οπότε στο επόμενο θα τη δούμε μαζί. Αυτά. Μέχρι την επόμενη φορά, ελπίζω να είστε όλοι καλά και να έχετε απολαυστικά ξυρίσματα. Γεια χαρά!